Επανήλθαμε στο τελευταία θεματική για την σημερινή ημέρα, η οποία είναι μια θεματική που συζητάνε πάρα πολύ, συζητάνε πάρα πολλές εταιρείες, ιδίως από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών και όχι μόνο. Την έχουμε ονομάσει για μια θέση στο ράφι και στην ουσία συζητάμε γιατί, για την είσοδο, για την προσπάθεια εισόδου μιας επιχείρησης στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσω τους καλεσμένους για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Παράβαλος, Διευθυντής Αγορών της The Mart. Καλησπέρα κύριε Παράβαλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και διαδικτυακά πάμε να συνδεθούμε και με, με την κυρία Ευγένεια Παλάτζα από το Βιολογικό Χωριό. Σας καλησπέριζω ξανά, κυρία Παλάτζα. Γεια σας. Και με τον κύριο Γιάννη Σύρο, ο οποίος είναι αγοραστής αλλοιοσύμων από την Μετρό. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σύρο. Λοιπόν, ξεκινώντας, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί είναι κάτι το οποίο το ακούω διαρκώς από πολλές επιχειρήσεις, ειδικά μεσαίες και μικρές. Μα στέλνω mail στην τάδε αλυσίδα, παίρνω τηλέφωνο τον διευθυντή αγορών ή στις προμήθειες ανάλογα την κατηγορία στην άλλη αλυσίδα. Δεν μου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο, δεν μου απαντάει κανείς τα mail, δεν μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού. Αυτό ισχύει. Και αν ισχύει, γιατί συμβαίνει. Κυρία Παλάτζα, να ξεκινήσουμε από εσάς, από τις κυρίες της παρέα, από την κυρία της παρέας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι λίγο πολύ η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη. Είναι στη δικιά μας αλυσίδα, φαντάζομαι και στις αλυσίδες τις οποίες εκπροσωπούν οι κύριοι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα είναι λογικό σε κάποιο βαθμό να υπάρχει μια διαδικασία τήρησης κάποιων, ας το πούμε, θα δω πρώτα εκείνον, μετά τον επόμενο, ή να μην υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιες κατηγορίες τη στιγμή εκείνη. Όχι απαραίτητα όμως ότι αγνοούμε τις ζητήσεις των ανθρώπων, ενδεχομένως να τις ακούσουμε και να έρθουμε στο προσκήνιο λίγο αργότερα. Δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο στη δικιά μας περίπτωση για να μιλήσω για το βιολογικό χωριό η ζήτηση και τι θέλουμε εκείνη τη στιγμή να εντάξουμε στο ράφι μας και στο πορτοφόλιό μας εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα κατά πόσο αυτός ο προμηθευτής μας καλύπτει στα δικά μας στάνταρ. Άρα υπάρχουν τέτοια. Είναι κατανοητό, κύριε Σύρο? Ναι, ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε όποιον προμηθευτή μας έχει πάρει σε τηλέφωνο και δεν έχουμε απαντήσει. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους και γιατί ο αγοραστής δεν κάνει μόνο μία δουλειά. Κάνει πάρα πολλές δουλειές όλη την ημέρα και ασχολείται με διάφορα θέματα. Επομένως, ίσως κάποια στιγμή κάποιος προμηθευτής να μην μπορεί να τον βρει εκεί την ημέρα, να τηλεφωνήσει την επόμενη να τον βρει. Επομένως, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να ανησυχούμε. Εδώ είμαστε ανοιχτοί για όλους να τους ακούσουμε, να δούμε τα προϊόντα τους, να δούμε τις ανάγκες τους. Και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Για εμάς είμαστε συνδεθές και συνεργάτες. Είμαστε εδώ να τους ακούσουμε. Κύριε Παράβαλε, και αν έχουμε την καλοσύνη στο κοντρόλ να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο του κυρίου Σύρου, γιατί ακούγεται με δυσκολία. Κύριε Παράβαλε, παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι καλύπτουν λίγο πολύ και τη δική μου την απάντηση. Ισχύουν και επειδή μέσα στη δικιά μας τη δουλειά έχω περάσει από όλα τα επίπεδα των αγορών. Θεωρώ ότι αυτό που λένε είναι κάτι το οποίο είναι στην καθημερινότητά μας. Δυσκολευόμαστε πολλές φορές μαζί με όλα τα άλλα, την αναζήτηση των τιμών, τα ραντεβού και ό,τι άλλο τέλος πάντων περιλαμβάνει μια τέτοια δουλειά, να απαντήσεις ίσως αμέσως. Το σίγουρο είναι και αυτό που μπορώ να πω και εγώ από πλευράς μου, είναι ότι οτιδήποτε θα φτάσει σε εμάς, σίγουρα και ειδικά στο γραφείο τέλος πάντων του Διευθυντή Αγορών, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα εξεταστεί και σίγουρα θα επανέλθουμε. Το να γίνει άμεσα, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, είναι λίγο δύσκολο ή την ίδια μέρα, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και αν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, αν μη τι άλλο εμείς, είναι να επανέλθουμε στον οποιοδήποτε έχει την πρόταση τη συγκεκριμένη και να του πούμε αν αυτό το οποίο μας προτείνει ή θέλει να μας δείξει με κάποιο ραντεβού. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, οπότε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να δούμε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε. Τώρα, κύριε Παράβαλε, επειδή η μεγάλη συζήτηση είναι πώς μια εταιρεία με τα προϊόντα της, και μιλάμε εδώ για εταιρείες τροφίμων και ποτών, γιατί η έκθεση είναι η Food Expo,
τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει, τόσο ως εταιρεία καταρχήν, όσο και ως προϊόν, να πάμε στο κομμάτι της εταιρείας, για να πείτε ότι ναι, εμείς θα κάτσουμε να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει η τάδε ή δίνα εταιρεία για κάποιο προϊόν της. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες προφανώς μέσα στην εταιρεία. Υπάρχουν τα τυπικά πράγματα της νομικής οδού, δηλαδή να δούμε το αφημί της εταιρείας, να μας στείλει κάποια στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες φόρμες που χρησιμοποιούμε εμείς, τις οποίες στη συνέχεια συμπληρώνονται και φτάνουν σε εμάς και στη συνέχεια ελέγχονται με το οικονομικό τμήμα της εταιρείας, ώστε να δούμε ότι αυτά τα οποία αναφέρονται είναι και αυτά τα οποία ισχύουν. Στη συνέχεια μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος, να δούμε εάν το προϊόν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στην γκάμα μας, αν είναι κάτι ελλειπτικό ή, να το πω έτσι λίγο πιο περιγραφικά, φανταστείτε ένα matrix, ένα assortment matrix, το οποίο έχουμε για κάθε κατηγορία και προσπαθούμε να δούμε αν το συγκεκριμένο προϊόν είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει ένα added value, αν χωράει μέσα σε αυτό το matrix, εάν πιθανόν θα πρέπει μέσα στην αξιολόγηση που κάνουμε κατά τακτικά χρονικά διαστήματα της γκάμας, πρέπει κάποιο προϊόν να φύγει και ίσως αυτό το οποίο θα έρθει, γιατί ξέρετε τα ράφια δεν είναι ατελείωτα, ούτε είναι πεπερασμένα, άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φροντίσουμε όταν θα βάλουμε ένα κωδικό να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι κάτι το θα αποδώσει και θα το βάλουμε στο ράφι και για μας αλλά και για τον συγκεκριμένο προμηθευτή να έχει ένα νόημα. Και προφανώς υπάρχουν και όλα τα άλλα, τα οποία αν το προϊόν πληρεί αυτά που θέλουμε και μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς έχουμε και μια κατηγοριοποίηση στους πελάτες, άρα πρέπει να δούμε μέσα στο matrix και για ποιο πελάτη απευθύνεται, να δούμε προφανώς και ότι υπάρχουν και όλα τα άλλα τα χέγγια που αφορούν την ποιότητα, αν υπάρχει η σωστή άδεια, τα ISO, τα HASP και οτιδήποτε άλλο συνοδεύουν τη λειτουργία ενός προμηθευτή και τα προϊόντα του προφανώς. Κύριε Σύρο, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου έχει έρθει μια εταιρεία σε εσάς, το προϊόν της ήταν ενδιαφέρον και θα το εξετάζατε να το βάλετε στο δίκτυό σας, στα ράφια των καταστημάτων σας, αλλά η εταιρεία ως εταιρεία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτετε εσείς ως αλυσίδα? Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να συμβεί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την έννοια συζήτηση λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά θα ήθελα να τα πω. Παρακαλώ. Και σήμερα. Η οικονομική και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα τα οποία βελτιώνουν την υγεία τους, είναι ελληνικής προέλευσης, έχουν καλή τιμή. Αν και είναι σε θέση να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για ένα προϊόν το οποίο θεωρούν ότι κάνει καλό στην δουλειά τους. Στα καταστήματά μας προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις νέες τάσεις, ώστε να είμαστε ικανοί να καλύψουμε τις νέες αυτές καταναλωτικές ανάγκες με τα καινοτόμα και τα προϊόντα. Να ενημερώσω ότι μέσα στην πλατφόρμα φροντίδα στο My Market, προσφέρουμε στους πελάτες μας πολλαπλές επιλογές προϊόντων και προτάσεις μαγειρέματος που βοηθούν σε μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Όσον αφορά την ελληνικότητα των προϊόντων που είπα προηγουμένως, θα ήθελα να δείξω εδώ ένα θέμα και να αναφέρω ότι στα προϊόντα μεναλλικής, τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα κασεντάρι, υπάρχει το QR code. Τι είναι το QR code? Το QR code είναι ένας κωδικός ο οποίος ο πελάτης μας, ο καταναλωτής, μπορεί να δει από πού ξεκίνησε το προϊόν της μεναλλικής και πώς έχει φτάσει τώρα. Τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο παραγωγός, ποιος είναι ο τύπος παραγωγής, πότε έγινε η συντομιδή, πότε έγινε η συσκευασία, πότε έγινε η παράδοση κατάσταση. Θα επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα πάντα για όλα τα προϊόντα. Αλλά πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι αυστηρές για μας. Καταρχήν ο προμηθευτής πρέπει να είναι αξιόπιστος, φρέγγιος. Να έχει παραγωγική ικανότητα έτσι ώστε να μπορεί να μας εξυπηρετεί σε καταστήματα που θα ενεργοποιηθεί ο δικός του ή η οικονομική του. Να έχει κάποια πιστοποιητικά όπως HASP ή ό,τι άλλο ζητηθεί από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας, εξαρτάται το προϊόν βέβαια. Όσον αφορά το προϊόν, θα ήθελα να πω τα εξής. Μας αρέσουν τα διαφοροποιημένα προϊόντα. Μας αρέσουν τα προϊόντα που μπορούν να πούν κάτι στον καταναλωτή. Είτε είναι το προϊόν διαφοροποιημένο, είτε είναι η συσκευασία του διαφοροποιημένη. Επίσης,
μας αρέσουν τα καινοτόμα και εστιασμένα στις νέες τάσεις προϊόντα. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνει καλό στην υγεία του καταναλωτή, να κάνει boost στις αθλητικές δραστηριότητες, να έχει περισσότερες πρωτεΐνες, να κάνει τον καταναλωτή να αισθάνεται όμορφα. Βιολογικά προϊόντα και τρία προϊόντα αυτή τη στιγμή έχουν αρκετά στα ράφια μας και μία επίσκεψη στα καταστήματά μας μπορεί να σας πείσει. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παλάντζα, καταλαβαίνω ότι εσείς, όχι ότι και οι άλλες αλυσίδες αλίμων, όλες έχουν τα στάνταρ τους και τις προϋποθέσεις τους και ζητάνε επιστοποιήσεις. Εσείς, ως αλυσίδα πώλησης βιολογικών προϊόντων, έχετε ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις. Τι είναι αυτό το οποίο κρίνει, θα κρίνει για εσάς, εάν μια εταιρεία μπορεί να βάλει ένα προϊόν στο ράφι? Ξαναλέω, κάνω το διαχωρισμό, γιατί καταλαβαίνω ότι η εταιρεία πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία κάποιες προϋποθέσεις, οποίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, προτού πάτε στη διαδικασία του να πάρετε το προϊόν της και να το βάλετε στο δίκτυό σας. Σωστά? Σωστά. Όπως είπαν και οι κύριοι, πολύ σημαντικό είναι να ακολουθούμε την τάση της αγοράς, έτσι για να κάνω μια πρώτη δήλωση για αυτά που είπανε, και να έχει υψηλή διαθετική αξία σε εμάς, λόγω και της φύσης των καταστημάτων μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η καινοτομία, η υψηλή διαθρεπτική αξία και η βιολογικότητα, έτσι. Άρα, μέσα στα βασικά πλαίσια στα οποία κινείται του να ελεγχθεί ένα προϊόν ποιοτικά, που είναι και ένα από τα σημαντικότερα μέρη που πρέπει να ελεγχθούν πριν το προϊόν ενταχθεί στην κάμα του μείγματός μας για να μπει στο ράφι, είναι να ελεγχθεί και βάζει του αν είναι βιολογικό ή όχι. Ελέγχουμε λοιπόν τον προμηθευτή μας, αν έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις βάσει της νομοθεσίας των βιολογικών προϊόντων, διενεργούμε και δικές μας εξωτερικές εργαστηριακές αναλύσεις για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων και έπειτα ελέγχεται και πολύ προσεκτικά η ετικέτα του προϊόντος. Είναι τρία βασικά σημεία τα οποία ποτέ δεν λείπουν από τον έλεγχο του ποιοτικού τμήματος, στο οποίο και εγώ ηγούμαι, μέχρι το προϊόν να φτάσει στην τελική, ας το πούμε, απόφαση για το αν θα μπει ή όχι. Δίνουμε εμείς λοιπόν την τελική μας αξιολόγηση και προχωράει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, για όλες τις αλυσίδες είναι σημαντικό το να είναι ποιοτικό ένα προϊόν. Εμείς απλά ελέγχουμε και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βιολογικότητας, που είναι ένας έξτρα παράγοντας, ας το πούμε. Κυρία Παλάντζα, κύριε Παράβαλε, έχει υπάρξει περίπτωση να σας ενδιαφέρει προϊόν να το βάλετε στο δίκτυό σας, αλλά να το απορρίψατε επειδή η εταιρεία δεν πλήρωσε κάποιες προϋποθέσεις, κυρία Παλάντζα? Ναι, έχει τύχει και με ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γιατί ένας προμηθευτής φέρνει ξανά προϊόντα, δηλαδή δεν είναι μια στατική κατάσταση. Και όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Παράβαλος, το ράφι κινείται, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό. Άρα, ναι, έχει υπάρξει περίπτωση που είτε μας άρεσε σαν προϊόν, ήταν κάτι καινοτόμο, αλλά δεν πληρούσε κάποια δεδομένα που εμείς αξιολογούμε στα συστατικά του, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, εμείς μαζί με τη βιολογικότητα κοιτάμε και κατά πόσο έχει υψηλή διαθρεπτική αξία. Δηλαδή, ένα προϊόν, αν έχει πολύ ζάχαρη, παραδείγματος χάρη, πολλά λιπαρά, ενδεχομένως, όσο καλό να είναι γευστικό, να μην μπει στην γκάμα μας. Άρα, είναι που στοχεύεις και τι δίνει σημασία εκείνη τη στιγμή. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις ένα προϊόν να αξιολογηθεί ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο ποιοτικό μείγμα. Ναι. Κύριε Παράβαλε. Ναι, υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες. Συνήθως είναι το, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, επειδή η όγκη είναι μεγάλη και μεγάλος αριθμός των πελατών που εξυπηρετούμε, το capacity δεν ήταν τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε κάποιες φορές κάποιες ευκαιρίες με την έννοια ότι ξεκινήσαμε ένα κωδικό σε κάποιο κατάστημά μας. Έτσι, πιλωτικά να το πω, είδαμε ότι ο κωδικός πήγε και έτσι δώσαμε και τη δυνατότητα στον προμηθευτή να ετοιμαστεί σιγά-σιγά από τη στιγμή που έδωσε τις προδιαγραφές ότι μπορούσε να το κάνει, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι πολύ basic, μπορεί ο άλλος να μην έχει καν barcode. Εκεί πει, νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ. Υπάρχουν εν έτη 2021 και τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Θέλω να πω κάτι εδώ σχετικά τώρα με αυτό που είπαμε σε ό,τι αφορά το εύρος γενικώς της γκάμας και το τι ακούμε για τις τάσεις και όλο αυτό. Προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε σε δύο άξονες, όπως πιστεύω και οι συνάδελφοι. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτών και πωλήσεων, οι οποίοι, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ στο B2B, προσπαθούμε να παίρνουμε ένα feedback, να δούμε αν υπάρχει κάτι τέλος πάντων το οποίο δεν το έχουμε. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που είναι εξίσου σημαντικό νομίζω, είναι να προτείνουμε και εμείς πράγματα μέσα από τη δική μας εμπειρία, από την
από κάποια ταξίδια, από κάποιες εκθέσεις και οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο έρχεται ή πρόκειται να έρθει, ή κάποια καλή ιδέα, κάποιο προμηθευτή, που πάντα υπάρχουν καλές ιδέες, να δούμε αν μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε εμείς που θα προτείνουμε πρώτοι στον πελάτη αυτό το οποίο θα ήθελε. Και νομίζω ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι και το καλύτερο, γιατί είναι μια αμφίδρομη εργασία η δικιά μας. Πρέπει να ακούσεις την αγορά, αλλά πρέπει και εσύ στο βαθμό που μπορείς να ανταποκρίνεσαι πρώτος και να προτείνεις πράγματα. Κύριε Σύρο, τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και θέλει να βάλει τα προϊόντα της στο οργανωμένο για ανεμπόριο? Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει κυρίως στην προσέγγιση της με μια αλυσίδα? Κοιτάξτε, όπως είπατε προηγουμένως, ο προμηθευτής πρέπει να είναι περαιτέρως και να είναι αξιόπιστος και να μπορεί να μας έχει την δυνατή παραγωγική ικανότητα και να μπορεί να μας καλύψει σε καταστήματα που είναι ενεργοποιημένος. Πέρα από το έγγραφο χάσματος του προηγουμένους, πρέπει να είναι έγγραφο συγκροποιητικός έγγραφος. Όσον αφορά τα προϊόντα, όπως είπαμε, πρέπει να είναι διαφοροποιημένα. Μας αρέσει να δούμε διαφοροποιημένα. Γιατί και το τρόμα εστιασμένα στην αίσθηση της αγοράς. Αυτό που θέλω να επισημάνω, πιο πιθανά όμως, που πρέπει να έχει ένα προϊόν, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις δημοτικότητες του προϊόντος. Ένα προϊόν όμως, αν θέλουμε, είναι ένα κομμάτια που είναι μέσα στο σχολείο, να παίρνουν αυτούς οι αγοράδοι και όχι να μένει στο πιο κατάστημα. Ένα άλλο ζήτημα που θα έχω βάσει είναι ο τρόπος διαμονής του προϊόντος. Αν ένα προϊόν σε 5 καταστήματα, με 5 καταστήματα. Όπως καταλαβαίνετε, ο προϊόντος διανέμει το προϊόν από τα καταστήματα και όχι μέσω ειδικής αποδείξης. Ένας τρίτος παράγοντας που υποθέσει είναι για την ειδική εργοφορία και τους δύο. Έτσι ώστε στο μέτρο απόδοση της κατηγορίας, έτσι ώστε και οι δύο να είμαστε κερδισμένοι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, κύριε Σύρο, και ευχαριστώ που το αναφέρετε. Τι γίνεται με το κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής? Εκεί πρέπει και οι δύο πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους? Ή συνήθως είστε εσείς αυτοί, ενώ η πλευρά του λιανεμπορίου, του οργανωμένου λιανεμπορίου, που πιέζει στο να πιεστεί το περιθώριο κέρδους του προμηθευτή? Προφανώς όλοι θεωρείτε ότι κάνετε το καλύτερο δυνατό, αλλά έχει αλλάξει αυτό το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, τους τελευταίους 15 μήνες μετά την εμφάνιση του COVID και με όλη την εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί στην αγορά? Είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει, κύριε Παράβαλε? Ναι, είναι, νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, ειδικά αν δραστηριοποιήσεις στην περιοχή του Χορέκα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γενικώς να εντάξεις προϊόντα και να μπορέσεις να τα αξιολογήσεις σωστά. Γιατί με μια αγορά η οποία δεν λειτουργεί σε νορμάλ συνθήκες, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ένα προϊόν προέρχεται από ένα προμηθευτή με τον οποίο ήδη δουλεύεις, είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά εύκολο. Από εκεί και πέρα, αν είναι κάποιος προμηθευτής που συνήθως μπορεί να είναι μικρότερης εμβέλειας, προφανώς εκεί οφείλεις κατά κάποιο τρόπο να οδηγήσεις την κατάσταση και να είναι μια win-win οπωσδήποτε συνεργασία, γιατί δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι το οποίο μετά σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια τον προμηθευτή θα τον εξαντλήσει και να είσαι μόνο εσύ κερδισμένος. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν είναι και ένα προϊόν το οποίο ήταν πετυχημένο και πάψεις πια να το έχεις στην γάμα, για εμάς που είμαστε στην αγορά των Χορέκα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε αυτόν του οποίο πιθανώς στην κουζίνα, αντί στο πιάτο, το χρησιμοποιεί κάτι. Άρα λοιπόν είναι και θέμα εκτός εισαγωγικών για μένα ηθικής, να είσαι εντάξει απέναντι ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις προμηθευτών. Κυρία Παλάντζα. Ναι, και εγώ συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν. Είναι σημαντικό και εμείς στηρίζουμε πολύ έμπρακτα τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς και ως αλυσίδα τυχαίνει να συνεργαζόμαστε με πολλές μικρές εταιρείες και με προμηθευτές και παραγωγούς οι οποίοι είναι μικρού βεληνεκούς. Σίγουρα βοήθησε σε ένα σημείο τα λιανικά σημεία η κρίση ώστε να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα, ας το πούμε, και να βρουν και κάποια πράγματα και κάποιες ενδεχομένως τρύπες που μπορεί να υπήρχαν για να καλυφθούν με νέα προϊόντα και με νέες ανάγκες. Αυτό βοηθάει και στην εξέλιξη των προμηθευτών μας. Και με τους υπάρχοντες προμηθευτές, συνήθως όντως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Και άμα έχεις αναπτύξει μια σχέση, τη χτίζεις βήμα με το βήμα και νομίζω ότι είναι win-win. Σε οποιαδήποτε νέα ένταξη, πάντα προσπαθούμε να είμαστε στο πλευρό τους. Το σημαντικό είναι να δημιουργείς, να μαθαίνει ο νέος παραγωγός τι μπορεί να προσφέρει, να το κάνει σωστά και όταν μάθει να το κάνει σωστά θα κερδίσουν όλοι, γιατί και ο καταναλωτής στο τέλος θα πάρει κάτι όμορφο
και τελικά και εμείς θα κερδίσουμε και ο ίδιος ο προμηθευτής. Άρα πάντα προσπαθούμε να βοηθούμε στην αρχή, μέχρι να αρχίσει όλο αυτό να ρολάρει. Κύριε Παράβαλε, έχει ανέβει το επίπεδο των προμηθευτών που έρχονται σε εσάς, χτυπούν την πόρτα σας και θέτουν υποψηφιότητα για να βάλουν τα προϊόντα τους στο ράφι, ενώ επίπεδο και, και ως εταιρικές οντότητες και ως προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν στο δίκτυό σας? Έχοντας στο μυαλό μας τώρα όλο το εύρος της γκάμας, θεωρώ ότι ναι, είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι ήταν και το λέω από την εμπειρία μου των 30 ετών τέλος πάντων σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι πλέον είναι πιο οργανωμένοι. Αυτοί που δεν έχουν και δίκτυο πωλήσεων προσπαθούν να βρουν ακόμα και μια εταιρεία η οποία θα τους βοηθήσει στο δίκτυο, στην πώληση, στο να μπουν. Συνήθως πολλές φορές μάλλον δεν έρχονται μόνοι τους, αλλά δίνουν ουσιαστικά την εξουσιοδότηση σε κάποιον που έχει τη γνώση το πώς δουλεύει το λιανεμπόριο να έρθει και να πλησιάσει. Άρα θεωρώ ότι είναι πια πιο οργανωμένα τα πράγματα και είναι πλέον πιο εύκολο και για μας να αξιολογήσουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που συνήθως γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν και ξέροντας και τις δικές μας τις προδιαγραφές, γίνεται πιο εύκολη σίγουρα η δουλειά μας. Κύριε Σύρο. Εγώ συμφωνήσω με τον κύριο Παράβολο ότι πράγματι έχουμε βελτιωθεί τα πράγματα με τους τοπικούς προμηθευτές. Σαν αλυσίδα έχουμε πάρα πολλά τοπικούς προμηθευτές σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις άνθρωπες. Και έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε λίγο πρόβλημα με τον ήχο, να δούμε αν μπορούμε να τον βελτιώσουμε, γιατί λέτε πράγματα και δεν ακούγονται. Ακούγονται τα μισά και είναι κρίμα για την συζήτηση. Κυρία Παλάντζα. Ναι, και έχουμε περισσότερες μίξεις για συνεργασίες από μικρούς και μεγάλους προμηθευτές και θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό έχει βοηθήσει. Και ο λόγος το ότι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται οι ανάγκες και η στροφή προς την βιολογική αγορά. Άρα για μας νομίζω αυτό είναι και μια ένδειξη. Ότι αυξήθηκε η ζήτηση, άρα και σε εμάς έρχονται και χτυπάνε την πόρτα περισσότεροι έτσι, πελάτες, δυνητικοί πελάτες. Δεν ξέρω αν, αν έχει αποκατασταθεί το θέμα του ήχου με τον κύριο Σύρο. Κύριε Σύρο. Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου. Τώρα ναι, για πάμε. Με ακούτε τώρα? Τώρα πολύ καλύτερα, ναι. Ωραία, όπως έλεγα και προηγουμένως, έχει βελτιωθεί η επικοινωνία με τους τοπικούς προμηθευτές. Έχουμε πάρα πολλούς τοπικούς προμηθευτές σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και σε όλα τα νησιά που έχουν καταστήματα. Έχει βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ μας. Τα προϊόντα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν κάποτε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όλη αυτή τη συνεργασία. Στο επίπεδο, κύριε Παράβαλε, κόστους σε ό,τι αφορά την υποδοχή ενός νέου προϊόντος και ένταξής του στο ράφι, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προ-COVID περίοδο? Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Και αυτό που προσπαθούμε κι εμείς είναι να δούμε αν το προϊόν τέλος πάντων είναι κεντροκοπημένο ή όχι, γιατί ξέρετε ότι είμαστε σε συγκεκριμένα σημεία. Σε αρκετά σημεία βέβαια. Έτσι, και αυτό είναι ένα συνδυασμό τέλος πάντων του capacity και το πού υπολογίζουμε περίπου να είναι ο τζίρος του ανθρώπου και του συγκεκριμένου προμηθευτή και το πώς ποια καταστήματα θα εντάξουμε τον κωδικό ή όχι. Γιατί πολλές φορές, όπως σας είπα, δεν σημαίνει ότι το ότι θα βάλουμε ένα κωδικό θα είναι ένα κωδικό ο οποίος θα απευθύνεται είτε σε όλες τις κατηγορίες των πελατών, είτε σε όλα τα καταστήματα. Γιατί η διαφορετική τυπολογία που έχουμε μας δίνει και τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάθε φορά ποια θα είναι τα καταστήματα στα οποία θα ξεκινήσουμε να δουλέψουμε έναν κωδικό. Και τώρα που έχει επανεκκινήσει σιγά σιγά το κλάδος Χορέκα, όχι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι του, βλέπετε διαφορές στην προσέγγιση των παραγγελιών από τους πελάτες σε σχέση με την περσινή περίοδο, μετά το πρώτο lockdown και σε σχέση και με την προ-COVID περίοδο? Φαίνονται λίγο πιο θαραλέοι, αν είναι λίγο δόκιμος όρος, αλλά πραγματικά φαίνονται λίγο πιο θαραλέοι. Είναι καλό γιατί αισθανόμαστε ότι νιώθουν σιγουριά κοντά μας και έρχονται και παρόλο όλο αυτό που περάσανε προσπαθούν να ανακάμψουν. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν είναι κοντά τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη σίγουρα από την περσινή από εδώ και πέρα και όντας πολύ έτσι εστιασμένοι στο κομμάτι του Χωράκα, πλέον βλέπουμε ότι μέσα και από τη διαδικασία του delivery που προσφέρουμε και εξυπηρετούμε, μπορούμε
μπορούμε πολύ καλύτερα και είμαστε κοντά στο πελάτη και εξυπηρετούμε όλο το δίκτυο το οποίο ζητάει και τον αριθμό των παραγγελιών, αλλά και τους κωδικούς και ό,τι νέο συνήθως είναι αυτό που παρουσιάσουμε μέσω και από τους πολιτές μας οι οποίοι μεταδίδουν, ας πούμε, το μήνυμα μέσω του νέου κωδικού. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης ανταπόκριση. Κύριε Σύρο, η ερώτηση είναι και για εσάς. Αποκαταστάθηκε το επικοινωνία με τη χρήση τηλεφώνου. Βλέπετε αλλαγή στην συμπεριφορά των πελατών στο κομμάτι cash and carry? Κοιτάξτε, οι πελάτες μας είναι πολύ πιο κοντά πλέον, πολύ πιο κοντά μας πλέον. Μας εμπιστεύονται και εμείς έχουμε κάνει μεγάλη επένδυση σε αυτό που λέμε χορέκα. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτές αυτή τη στιγμή. Έχουμε αγοράσει διάφορα αυτοκίνητα, ψυγεία, τα οποία εξυπηρετούν την delivery. Έχουμε έρθει πολύ πιο κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Πιστεύω συσσαγωγικά ότι όλο αυτό που περάσαμε, η υγειονομική κρίση, μας έφερε πιο κοντά. Κυρία Παλάντζα, επειδή λέμε για προμηθευτές, προμηθευτές είναι και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν και ένα, μάλλον προμηθεύουν και εσάς και σε επίπεδο brand, όπου και εσείς έχετε ξεκινήσει ένα κομμάτι private label, το Green Village, αν θυμάμαι καλά, σε κρέας, σε αυγό και σε μέλι. Εξετάζεται την επέκτασή του και σε άλλα προϊόντα? Σωστά. Πολύ άμεσα θα επεκταθούμε και σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι τα βούτυρα ξηρών καρπών και το πρωινό. Θα ανοίξουμε αυτές τις κατηγορίες. Και το όλο concept γύρω από το Green Village είναι να εξασφαλίσουμε στον καταναλωτή όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κατηγορίες και μεγαλύτερη γκάμα στη μεσογειακή διατροφή, δηλαδή έχοντας ως θεμέλιο την μεσογειακή διατροφή και πάνω εκεί θα χτίσουμε κατηγορίες οι οποίες πάντα θα είναι βιολογικές και με οτιδήποτε επιπλέον προστιθέμενη αξία θα μπορούσαν αυτές να έχουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σύρο και την κυρία Παλάντζα που συνδέθηκαν διαδικτυακά μαζί μας και τον κύριο Παλάβαλο που ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 12 ακριβώς με την δεύτερη μέρα των Food Expert Debates. Συνεχίζεται η live μετάδοση με γαστρονομικές επιδείξεις από την περιφέρεια Αττικής. Από εμένα να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.